Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα Colombians και Angle True ρίχνονται στην μάχη του Summer League και συγκεκριμένα στην μάχη της κατηγορίας Summer Master League. Πολλά είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Από τη μία, με γεμάτο ρόστερ ξανά οι πρωταθλητές του Rebound League Colombians, κόντρα στους μόλις 5 Angle True. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να είναι στην πρώτη επίθεση. Κοντά στην ρακέτα θα γίνει αυτή η πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, με τον Μπονάτσο να πλησιάζει στην ρακέτα των μπλε και να παίρνει νωρίς το πρώτο ομαδικό. Αστόχος στην πρώτη του προσπάθεια. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. Ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι για το 0-1. Κιούκης στην πρώτη επίθεση για τους Colombians. Συνεργάζεται ωραία με τον Πασχαλάκη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Κολομβιανών, ο οποίος θα βρει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του και θα γράψει το 2-1. Κιούκης, έπειτα από το καλάθι των φιλοξενούμενων, το οποίο ήταν για 3 πόντους, το σκορ στο 2-4. Βελέτζας για τον Κιούκη. Τακίδης ξανά για τον Βελέτζα, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. Διονυσόπουλος. Κλείνεται εκεί, θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ανδυράκης, ξανά για 3 η Angle True, αστοχή, αλλά έρχεται και στο follow ο Πούρος, ο οποίος με φορά άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 2-6. Οι Colombians από τη μία, οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα στην Rebound League τον φετινό χειμώνα, ενώ από την άλλη οι Angle True, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά στην elite κατηγορία του μπασκετάκι. Γίγανε πρώτελευταίοι στον όμιλο, στην βαθμολογία βασικά, γιατί ένας όμιλος είναι η elite, με 6 νίκες και 20 ήττες. Νέο τρίποντο άστοχο και αυτό για τους φιλοξενούμενους. Πασχαλάκης κατεβάζει. Βελέτζας θα κάνει βήματα. Όχι, πάτησε γραμμή. Με κατοχή έτσι επιστρέφει στους μαύρους. Μπονάτσος. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Πασχαλάκη. 2-2 τώρα μπροστά. Ο Πασχαλάκης θα πάρει μόνο στην προσπάθεια και θα βρει στόχο. 4-6. Καλό ξεκίνημα για τον παίκτη των Colombians, οι οποίοι πιέζουν τώρα ψηλά. Μπονάτσος θα χάσει, γίνεται το κλέψιμο. Κιούκης. Τακίδης. Ρετουνιώτης είναι μόνος του, εκτελεί. Θα βρει σιδερό. Νέα ευκαιρία για τους Colombians, νέα ευκαιρία για τον Ρετουνιώτη, ο οποίος δεν θα την εκμεταλλευτεί. Αυτό έχει εκ νέου ο αρχηγός των Colombians, με τον Πούρο να κατεβάζει. Ρετουνιώτης. Πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια, Πασχαλάκης επιμένει, θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Τακίδης. Κιούκης. Ωραία, περνάει από τον Κανδυράκη, μπαλά στον Τακίδη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, είναι αστοχό. Σταματάει την τρίπλα ο Πούρος. Περνάνε το κέντρο οι Angle True.
και την πίεση από την πλευρά των μπλε, οι οποίοι δυσκόλευσαν τον Κανδυράκη. Η μπάλα κατέληξε εκτός, 6-16 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το σκορ είναι 4-6 μπροστά οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Ιωνισόπουλος θα χάσει. Γιούκης θέλει να ανεβάσει ταχύτητα. Είδε το κόψιμο του Πασχαλάκη. Πολύ ωραίο καλάθι από τον ψηλό των Κολόμπιαν, οι οποίοι θα ισοφαρίσουν σε 6-6. Παίρνει το Μαθαΐσα. Μονάτσο στον Διονυσόπουλο. Θα γίνει το φάουλ. Απλώς αντικανονικά το χέρι του Τακίδης. Στον Διονυσόπουλο, ο οποίος είχε πάρει φορά για να ξεφύγει από την πίεση των μπλε. Κούρος. Ελευθεριάδης θα το πάρει και θα το βάλει. 6-9. Κιούκης. Τακίδης από μέσα απόσταση, είναι εύστοχος. 8-9. Στον πόδο και πάλι το μάτς. Κανδυράκης αμέσως πάνω του. Αντίπαλος για να τον πιέσει. Για η πίεση φέρνει αποτέλεσμα. Κιούκης από τα δεξιά θα εστοχίσει. 19. Αυτό είναι το παιχνίδι των Colombians. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Και κατευθείαν χτύπημα στην αντίπαλη ρακέτα. Κούρος. Διονυσόπουλος από τα δεξιά. Δεν θα βρει στόχο. Κιούκης κατεβάζει. Γυρίζει ωραία, πολύ ωραία. Περιστροφή εδώ από τον Κιούκη. Ξέφυγε από τον Κανδυράκη. Άφησε την μπάλα στο καλάθι για τον 12-9. Και αναγκάζει τους Άγγλους να καλέσουν time out. Επιστροφή στο παιχνίδι με 4-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κούρος αφήνει στον Κανδυράκη, θέλει να παίξει εκείνος με τον Μπονάτσο. Η μπάλα καταλήγει εκτός, παραμένει στο σωστά χέρια των φιλοξενούμενων. Θα γίνει το λάθος από την επαναφορά. Πασχαλάκης πάει μόνος του τη φάση, θα γίνει το φάουλ από τον Κούρο, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Πρώτο μαδικό για τους Άγγιντρου. Με τον Πασχαλάκη τώρα να είναι στην γραμμή των βολών. Αστόχος στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 12-9. Θα βάλει τη δεύτερη για το 13-9. Κούρος κατεβάζει πάνω το Βελέτζας. Θα κάνει το φάουλ ο παίχτης των μπλε. Φάουλ το οποίο είναι το τρίτο ομαδικό για τους Colombians. Κούρος. Το screen, δύο παίχτες πάνω του. Διονυσόπουλος αφήνει στον Κανδυράκη. Προσποιείται εκείνο για να πλησιάσει, αφήνει έξω. Ελευθεριάδης, δεν ξέρω, πρόλαβε μάλλον το ρολόι. Δεν μπορείς ωστόσο να ευστοχίσει. Μακρινή πάσα, δεν είναι καλή. Τις βιάστηκαν εδώ οι Colombians και έκαναν το λάθος. Κούρος. Να η πάσα του για τον ανενόχλητο εκεί κάτω από τη ρακέτα Μπονάτσο. Θα αφήσει εκείνος την μπάλα εύκολα στο καλάθι. 13-11. Το σούτ από το πλάι είναι εύστοχο. Διαχειρός Βελέτζα. 16-11 πλέον το σκορ. Με την τρίποντη εκτέλεση του Βελέτζα, οι Colombians φτάνουν στο συν 5. Κούρος
δυσκολεύτηκε αρκετά. Πασχαλάκης βρήκε την πάσα. Κιούκης ξεχύνονται στον ευνηδιασμό οι Κολόμπιαν και θα πάρει το φόλο ηγέτης. Ένας από τους ηγέτες των Κολόμπιαν. Θα βάλει την πρώτη, 17-11. Θα στοχίσει και στην δεύτερη, με τη διαφορά στο σύν 7. Κούρος. Σηκώνει το βλέμμα του, πάει αντίθετα από το screen. Κανδυράκης, Ελευθεριάδης, είναι μόνος του, άργησε να πάει πάνω το αέριο του Νιώτης και εκτέλει για 3, 18-14. Κιούκης θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 21-14, άμεση απάντηση από τους Κολόμπιαν. Ο Νάτσος πλησιάζει τη ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21-16. Κιούκης, Ρετουνιώτης, παρεμβαίνει ο Κανδυράκης και από τα χέρια τα δικά του καταλήγει εκτός η μπάλα. Πασχαλάκησε η μπάλα στον Τακίδη. Στέκεται, θα πάρει το σουτ, θα το βάλει. 23-16. Η πίεση φέρνει αποτέλεσμα ξανά για τους Κολόμπιαν και ο Κιούκης με το αριστερό θα εκτελέσει από κοντά. 25-16. Ξανά ψηλά οι γηπεδούχοι για να πιέσουν. Κανδυράκης βλέπει απέναντι τον Ελευθεριάδη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος αμέσως με τη βοήθεια του ταμπλό, θα βρει στόχο. 25-19. Ρετουνιώτης το πήρε, δεν το έβαλε. Έβαλε στα χέρια του Πούρου. Κατεβάζει εκείνος αργά αργά, 56 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κανδυράκης φέρνει και εκτελεί αμέσως και αυτό με τη βοήθεια του απλό. 25-20-21, με συγχωρείτε. 25-22, το σκορ δικό μου λάθος. Προειδοποίηση τώρα στους Άντρου για τεχνική ποινή. Το σκορ στο 25-22, 26-22 τώρα από την πρώτη εύστοχη βόλη του Κιούκη. Θα βάλει και την δεύτερη για το 27-22. Ο Νάτσος αποφεύγει τον Ανδρικόπουλο, Ελευθεριάδης ανενόχλητος για 3, δεν είναι να τον αφήνει στον Ελευθεριάδη. Τιμωρή. 27-25 πλέον το μάτς. Είναι στο δίποντο. 16 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Κολομπιάνς. Με τον Κιούκη να κρατάει. Τακίδης, ξανά Κιούκης, πάνω τον Κανδυράκης. Απλώνει το χέρι του, θα κάνει το φάουλο παίκτης των φιλοξενούμενων. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Συνεχίζεται κανονικά.
σημαντικά το παιχνίδι. Τακίδης θα πάρει το τρίποντο, θα εκτελέσει. 30-25. Και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 30-25. Ο Κιούκης είναι στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής που δόθηκε κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Και τώρα όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος με τους Colombians να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Το σκορ είναι στο 31-25. Κιούκης, Τακίδης, Βελέτζας εκτελεί για 3, θα βρει σιδερό. Κουρός, Κανδυράκης προσποιείται, ξεφεύγει από την άμυνα και εκτέλει για 3. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Κανδυράκη. 31-28. Κιούκης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-28. Διαχείρος Κωνστακιούκη. Κουρός βρήκε την πάσα παρά την πίεση. Κανδυράκης τώρα ηρεμεί κάπως την κατάσταση. Κανδυράκης πάει προς τα μέσα, τον έπαιξε δυνατά εκεί στην άμυνα. Ο Πασχαλάκης δεν μπόρεσε να τον κόψει κανονικά και τον στέλνει στην γραμμή των βολών. Πρώτο ομαδικό για τους Colombians. Πασχαλάκης θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει και κάποιες ανάσες. Στην θέση του περνάει ο Καλαβρουζιώτης. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 33-29. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ πάει στο 33-30. Κιούκης. Ανδρικόπουλος στη γωνία, θα πάρει το σούτ, εκτέλει για 3, 36-30. Είδε ότι είχε ευκαιρία ο Ανδρικόπουλος να πάρει το τρίποντο και την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Τακίδης τώρα, 3 με έναν αριθμητικό πλεονέκτημα για τους Colombians. Θα έρθει με δεύτερη, όχι, ούτε με δεύτερη ευκαιρία δεν θα έρθει το καλάθι για τους Κολομβιανούς. Ευκαιρία τώρα για τους Αγγλιτρού να τρέξουν, θα το κάνουν, αλλά δεν θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του Ελευθεριάδης για αυτή την άστοχη προσπάθεια. Μελέτζας, Τακίδης, Καλαβρουζιώτης από τα αριστερά, δεν είναι καλό το τελείωμα. Ελευθεριάδης αφήνει στον Πούρο. Διανύσαμε το πρώτο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Το συν 6 παραμένει για τους Colombians. Κουρός, Μπονάτσος κάτω από την ρακέτα. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές. Εκτελεί την πρώτη ο Μπονάτσος και θα ευστοχίσει. 36-31. Μέσα και η δεύτερη, αλλά ανθωστός. Και εδώ 36-32. Ανεβάζει ταχύτητα ο Κιούκης, πάει με φορά προς τα μέσα. 38-32. Κουρός. Νέο σφύριγμα. Αυτή την φορά για φαουλ του Ανδρικόπουλου. Παρασκευάς Κιούκης τώρα στο μάτς, πήρε την θέση
του Τάκηδη. Κουρός, Γιονυσόπουλος, κυκλοφόρησε ωραία η μπάλα, Καμπυράκης δεν μπόρεσε να βρει το τρίποντο. Μονάτσο στην δεύτερη ευκαιρία, καλάθι και φάουλ. Το τρίποντο που χάθηκε νωρίτερα, μπορούν να το βρουν οι Άγγλτρου. Αν ευστοχίσει και στην συμπληρωματική βολή ο Μονάτσος. Είναι άστοχος, παράμενει το 38-34. Κιούκης, Βελέζα ξανά για Κιούκη. Του δίνει το σκρίνο Καλαβρουσιώτης. Ανδρικόπουλος. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Colombians. Κιούκη σταματάει και εκτελεί. Είναι άστοχος, Παρασκευάς Κιούκης ακολούθησε την φάση. Το σούτ εύστοχο από τον Βελέζα δίνει την λύση. Πίσω από τα 6.75, 41-34. Κουρός. Έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Καλαβρουζιώτη. Καλά, μια χαρά. Έλα. Γιατί είμαι αλλαγά. 41-35. Θα στοχίσει και στην δεύτερη. Για το 41-36. Κιούκης υποπίεση το σούτ. Βελέζα στο εκθετικό rebound. Σηκώνεται κιόλας για να πάρει την προσπάθεια και καλά κάνει. 43-36. Θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο από τους μπλε. Παρασκευάς Κιούκης δεν βιάζεται. Κώστας Κιούκης συνεργάζεται τα δύο αδέρφια. Το floater είναι άστοχο. Μονάτος αφήνει στον Πούρο. 5.55 ακόμα μέχρι την διακοπή του πρώτου ημιχρόνου. Οι Colombians διατηρούν το προβάδισμα. Ενώ μειώνει τώρα ο Πούρος σε 43-38. Είδε εκεί τον διάδρομο και χτύπησε. Στους 5 πλέον η διαφορά. Κιούκης, Βελέτζας. Πολύ ωραία η πάσα του, Κιούκης. Για προς τα μέσα στόχησε. Μάχεται εκεί με τον Μονάτσο. Έχουμε τζάμπουλ και κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Ρετουνιώτης επιστρέφει στο παρκέ. Ο Καλατζάκης θα πέρασει για πρώτη φορά στο μάτς από την πλευρά των Colombians. Και ο Κούρος κατεβάζει. Κουρός κρατάει, περνάει από τον Καλαβρουζιώτη, πάει μέχρι το τέλος, δεν είναι. Ωστόσο, καλό το τελείωμα για να φέρει τους δύο πόντους. Πέρασε ο Κιούκης, νικάει τον Νιόνιοβιτς. 43-35-38, με συγχωρείτε. Νέο φαουλ τώρα από τον Καλαβρουζιώτη. Επάνω στον Μπονάτσο, το τρίτο προσωπικό φαουλ του Καλαβρουζιώτη στο μάτς. Και αμέσως σηκώνεται ο Πασχαλάκης από την πλευρά των μπλε για να πάρει την θέση του συμπαίκτη του. Μονάτσος αστοχή στην πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. Να το 45-39. Τώρα έγινε η αλλαγή, ο Πασχαλάκης έπεσε στο παρκέ. Κιούκης, ωραία η συνεργασία, ωραία η πάσα, την κάνει αυτή το Πασχαλάκης, 47-39. Ο Πασχαλάκης ο οποίος στο σημερινό πρωτάθλημα αγωνιζόταν στους Chelsea Blinders, πήρε την μεταγραφή του για τους πρωταθλητές Colombians, ώστε να τους ενισχύσει. Την θέση κάτω από τη ρακέτα, νέο σφύριγμα τώρα, το φάουλ έγινε.
από τον Παρασκευάκιου και αν δεν κάνω λάθος στις βόλες. Ο Μπονάτσος συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά από την πλευρά των Κολόμπιανς, ενώ ο Μπονάτσος ευστοχή στην πρώτη. Τούκης, Καλατζάκης, είδε στην γωνία τον Ρετουνιώτη, εκείνος δεν μπορούσε να βρει τους τρεις πόντους, τα βάζει με τον εαυτό του. Φούρος, μένουμε στο τελευταίο τετράλεπτο της δεύτερης περίοδου. Φούρος συνεχίζει να κρατάει. Καντυράκης παίρνει και εκτελεί αμέσως, είναι άστοχος, Τούκης στο rebound. Ρετουνιώτης θα περάσει το κέντρο, καθώς δεν βρήκε κάποια πάσα διαθέσιμη, τώρα αφήνει την μπάλα στον Κιούκη. Αιτερός Κιούκης τώρα στη γωνία, αμέσως πάνω του Διονυσόπουλος. Ρετουνιώτης περνάει, δεν βγαίνει συνεργασία με τον Πασχαλάκη. Φούρος ξεφεύγει ωραία πάνω του Παρασκευά Σκιούκης. Διονυσόπουλος, Καντυράκης δεν περνάει, πάσα του εκεί σαν τερματοφύλακας, απλώς και ο Πασχαλάκης, το λέει και το όνομα. Καλατζάκης αφήνει έξω, Σκιούκης είναι ανενόχλητος, θα πάρει το σουτ, θα καταλήξει μέσα η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια στο στεφάνι. 50-40, όχι για 2 ήταν τελικά το σουτ, 49-40. Στους 9 πλέον η διαφορά παραμένει σε μονοψήφιο. 2-40 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Πούρος δεν θα έρθει το τρίποντο για τους Άνιντρου. Η μπάλα είναι εκτός από χέρια του των φιλοξενούμενων, όπως λέει ο ρέφερι. Θέλει να πάει προς τα μέσα, πλέον το χέρι του κανονικά ο Διονυσόπουλος. 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Κολόμπιανς. Παρασκευά Σκιούκης, Ρετουνιώτης, παίρνει το screen, πάει στο floater, δεν θα βρει στόχο. Μονάτσο ζητάει γρήγορα ο Πούρος. Ελευθεριάδη το σκέφτηκε για λίγο. Πούρος παίρνει και πάει με φόρα προς τα μέσα, στοχή στο layup. Κιούκης είναι μόνος του κόντρα σε 2. Θα φτάσει ωστόσο μέχρι το τέλος. 51-40. Στο συν 11 πλέον οι Κολόμπιανς, οι οποίοι ανεβάζουν την διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Κουρός γυρίζει, θα γίνει το φάουλ από τον Καλατζάκη, ο οποίος θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Υπενθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά φάουλ των Κολόμπιανς, έτσι. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τους Άνιντρου. 1:45 στο ρολόι. Στημένος στην γραμμή των βολών ο Κούρος, έτοιμος τώρα να εκτελέσει την πρώτη. Θα τη χάσει. Θα βάλει την δεύτερη για το 51-41. Κιούκης παίζει με τον αδερφό του και εκείνος από το πλάι θα πετύχει το καλάθι, 53-41. Περνάει ο Κούρος, πάει και σε αυτή την προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Πασχαλάκη, ο οποίος παίρνει και τα εύσημα από τους συμπαίκτες του. Ελευθεριάδης αμέσως από τη γωνία, είναι άστοχος, Καντυράκης στο επιθετικό rebound. Το σκέφτηκε για λίγο να το πάρει και αυτός από το ίδιο σημείο. Διονυσόπουλος, στα 7 δευτερόλεπτα. Ελευθεριάδης
θα εκτελέσει για να προλάβει και το χρονόμετρο. Ψηλά ο Κιούκης, κερδίζει την μάχη. Κιούκης πάει μέχρι το τέλος, 55-41. Στο συν 14 πλέον η Κολόμπια, μακρινή πάσα από τον Διονυσόπουλο. Κούρος τον κόβει ο Πασχαλάκης με φάουλ. Και είναι βολές για τους Άγκδρου. Με τα ομαδικά φάουλ να είναι συμπληρωμένα από την πλευρά των Κολομβιανών. Εύστοχος στην πρώτη, 55-42. Θα βάλει και την δεύτερη για το 55-43. Κιούκης, Παρασκευάς Κιούκης, θα πάρει το τρίποντα στο Χινιόνιοβιτς. Στο rebound αποκλείσε ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. 15 δευτερολέπτα τώρα για τους Άγκδρου. Κούρος έχει βάλει πλάτη, γυρίζει, βρίσκει τον Πασχαλάκη μπροστά. Κανδυράκης, Κούρος και πάλι έχει πλησιάσει. Καλή άμυνα προς στιγμή, δεύτερη ευκαιρία και καλάθι από τον Πούρο. 55-45. Ρετουνιώτης πίσω από το κέντρο, δεν θα βρει στόχο και έτσι φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης περίοδου με το σκορ στο 55-45. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ βρίσκεται στο 55-45 με τους Κολομβιανούς να κρατούν το προβάδισμά τους, να κρατούν αυτή την απόσταση των 10 πόντων. Κιούκης γυρίζει, πήγε να πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Μπονάτος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Κούρος υπό την πίεση του Ζακίδη προσπαθεί να κατεβάσει. Κοιτάει τη βοήθεια του Ελευθεριάδη. Κάρμας, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Με 6 πλέον παίχτες η Άγκλιντρου. Κάρμας παίζει με πλάτη τον Ρετουνιώτη. Μπονάτσος θα εκτελέσει για 3, ευστοχή. 55-48. Κιούκης, Ρετουνιώτης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Κουρού. Κάρμας ξανά βάζει πλάτη, Ελευθεριάδης βήμα πίσω, η εκτέλεση για 3 είναι άστοχη. Το rebound στα χέρια του Καλατζάκη. Κιούκης τώρα θέλει να τρέξει. Ρετουνιώτης ρίχνει ταχύτητα. Καλατζάκης προσποιείται, ωραία περιστροφή, πολύ ωραίο καλάθι από τον Καλατζάκη. 57-48. Κάρμας γυρίζει με τα αριστερό, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Μελέτζας, Κιούκης απέναντι στον Τακίδη. Βελέτζας πίσω από τα 75, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Μπονάτσου, ο οποίος τσεκάρει τις επιλογές του, αφήνει στον Πούρο. Παίρνανε το κέντρο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τακίδης μένει ψηλά για να πιέσει τον αντίπαλό του. Θα τον ρίξει στο έδαφος, πιάσουμε εξαιρετικό φάουλ από τον Πούρο που φέρνει τους πανηγυρίζουμε στην πλευρά των Colombians. Μια ευκαιρία τώρα για τους Κολομβιανούς να πάνε ξανά την διαφορά σε διψήφιο. Θέλει να το κάνει ο Κιούκης. Δεν θα το κάνει ωστόσο, θα φτιάξει σε αυτή την φάση. Ελευθεριάδης από κοντά, ενόχλητος, 57-50. Πλησιάζουν στους 7 από τους πλέον οι φιλοξενούμενοι. Με τον Ελευθεριάδη να χτυπάει στον εφνιδιασμό. Βελέτζα Στακίδης έχει πάνω τον Κάρμα. Βελέτζας
Στέκεται και εκτελεί για δύο, είναι αστοχός. Το ρεμπάνω στα χέρια του Κούρου. Ελευθερία της Κάρμας. Ξανά κοντά στην ρακέτα η Αντιντρού. Ξανά θα έρθει το δίποντο, 57-52. Στους 5 πλέον μειώνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι επιλέγουν να πλησιάσουν στην αντίπαλη ρακέτα και να κάνουν από εκεί ό,τι είναι να κάνουν. Βελέτζας. Τακίδης το σκέφτηκε, το πήρε, δεν το έβαλε. Και το λοιπόν στα χέρια του Ελευθεριάδη. 6,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίόδο. Με τους Άγγλους να συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν στο σκορ. Μπορεί να τους δεν μπορεί με την πρώτη, μπορεί με τη δεύτερη. 57-54. Διαχείρος Μπονάτσου. Το παιχνίδι πλέον είναι στο τρίποντο. Τουκής. Τακίδης. Τον Βελέτζα. Τουκής. Πάει στην προσπάθεια, είναι άστοχος. Και γρήγορα θέλουν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ελευθεριάδης έχει μπροστά τον Ρετουνιώτη, ο οποίος τον δυσκόλεψε. Και έβγαλε και την άμυνα ο παίχτης των Κολόμπιανς, για μαρτύρες από τον Ελευθεριάδη, ο οποίος ζητάει φάουλ από τον ρέφερι. Έχουμε και το time out. Επιστροφή στη δράση εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου. Με τους Άγγλους να έχουν καταφέρει να ρίξουν την διαφορά στους 3 πόντους. 57-54. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Πασχαλάκης τώρα. Θα παίξει ωραία με το κορμί του. 59-54. Χαδηράκης εκεί. Μπέρδεψε τον διαιτητή με συμπαίκτη. Του πάσαρε την μπάλα. Και έτσι έγινε το λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τουκής. Τακίδης. Τον πιέζει ο Κάρμας. Τακίδης συνεργάζεται με τον Πασχαλάκη. Και έχουμε το φαουλ από τον Ελευθεριάδη, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του. Στη γράμμη ο Πασχαλάκης, ο οποίος δείχνει από το πρώτο του επίσημο μάτς με την φανέλα των Κολόμπιανς ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις κοντά στην ρακέτα, παίζοντας κυρίως με την δύναμη του. Από την γραμμή των βολών παραμένει το 59-54. Βελέτζας είναι μόνος του, δεν το εκμεταλλεύεται. Κούρος μακρύνει πάσα, Κανδυράκης είναι ήδη στην ρακέτα των αντιπάλων. 59-56. Βελέτζας. Πάει μέχρι μέσα, στοχή, Μπονάτσο στο rebound. Κούρος προσπαθεί πρώτα να αποφύγει την πίεση. Ελευθεριάδης, έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Κιούκη. Αλλαγή τώρα για τους Κολόμπιανς, επιστρέφει ο Ανδρικόπουλος, παίρνει την θέση του Βελέτζα. Κάρμας παίζει με τον Μπονάτσο, πέρασε η πάσα, όρθια χέρια από τον Πασχαλάκη, βγαίνει άμυνα. Μπροστά έχει φύγει ο Κιούκης, τώρα φτάνει η μπάλα σε αυτόν. Κανδυράκης κατεβάζει το χέρι του και κόβει αντικανονικά τον αντίπαλό του. Και τον στέλνει και στις βολές μάλιστα. Με αυτό το φαουλ, το οποίο είναι και το τρίτο για τους φιλοξενούμενους, δύο υπερθυμίζω έχουν οι Κολόμπιανς. Εύστοχος στην πρώτη ο Κιούκης. 60-56. Θα βάλει για την δεύτερη, για το 61-56. Κούρος. Το καταδιώκει ο Τακίδης, είδε την πάσα για τον Ελευθεριάδη. Πολύ ωραία βγήκε η φάση εδώ για τους Άγγλους. 61-58. Νομίζω καλά θα ανήκει στον Κούρο για την πολύ ωραία assist. Τελευταίο τετράλεπτο τώρα στην τρίτη περίοδο.
Κιουκής θα πάρει το shoot, θα βρει σιδερό. Ο Νατσίκη κράτησε το rebound. Καντυράκης ψάχνει επιλογές. Η πάσα είναι δυνατή, αλλά φτάνει στον Κάρμα. Μπόρεσε να την υποδεχτεί εκείνος και γυρίζει και εκτέλει κιόλας. 61-60. Στον πόντο πλέον το μάτς. Με τους Άντρου να κάνουν την επιστροφή τους και να φτάνουν πλέον μια ανάσα από τις Κολόμπιας, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Ρετουνιώτης, Τακίδης, η μπάλα κυκλοφόρησε στην περιφέρεια. Κατοχή παραμένει σε χέρια των μπλε, οι οποίοι έχουν 7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Παρασκευαστή τους το μάτς. Ρετουνιώτης, Κιούκης υποδέχεται μακριά, 5 δευτερόλεπτα, Πασχαλάκης, θα βγει στην εργασία, δεν θα έρθει το καλάθι ωστόσο. Κούρος, ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά οι Άγκτρου. Κούρος φτάνει μέχρι το τέλος, μαζεύει το επιθετικό rebound και προσπέρασμα για τους φιλοξενούμενους. Διαχείρος Κούρου, ο οποίος γράφει το 61-62. Και Βασκιούκης πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φαουλ από τον Μπονάτσο και τις δύο βόλες παράλληλα. Μάλιστα ήταν το τρίτο φαουλ του Μπονάτσου. Στόχο στην πρώτη ο Παρασκευαστήκης. Δεν αλλάζει το 61-62 και τώρα έχει ευκαιρία να φέρει το ματσάις αν ευστοχίσει στην δεύτερη προσπάθεια. Θα το κάνει. 62-62. Τζάκης στην θέση του Ρετουνιώτη. Πούλος. Κούρος καρατάει, αφήνει στον Καδυράκη, όπως εκτελεί πίσω από τα 6.75, θα βρει σίδερο. Τακίδης. Η πάσα δεν πέρασε για τον Καλατζάκη, καθώς παρενέβη. Σωστά ο Καδυράκης. Κιούκης. Πάει πάνω του ο Κάρμας. Τακίδης. Πάει προς τα μέσα με δύναμη, 64-62. Μπονάτσος, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Μπονάτσος, δίχως να το σκεφτεί, θα πάρει το σουτ και καλά κάνει. Εκτελεί πίσω από τα 6.75 για το 64-65. Ξανά μπροστά η Άγκητρου. Κιούκης. Στέκεται και εκτέλει εκτός της ισορροπίας, 66-65. Προσπέρασμα τώρα για τους Colombians, θα γίνει το foul στο κέντρο από τον Κιούκη. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Κολομβιανούς. Ούρος. Έχει στην πλάτη του τον Τακίδη. Ο Κάρμας έμεινε ανενόχλητος, καθώς πήγε να δώσει την βοήθεια ο Κιούκης. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Άγκτρου. Και έχουμε το 66-67. Κιούκης δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Ο Νάτσος. Κάρμας είναι μόνος του, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Πασχαλάκης. Ένας παίκτης στην άμυνα των Άγκτρου. Το εκμεταλλεύονται αυτό οι Κολόμπιαν στο έπακρο. Και ο Κιούκης βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του. 68-67. Ελευθεριάδης δυσκολεύεται, θα χάσει από τον Παρασκευά Κιούκη. Κώστας Κιούκης τώρα, 3-2. Παρασκευάς σηκώνεται και θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. 70-67 για τους μπλε, οι οποίοι χτίζουν ξανά μια μικρή απόσταση 3 πόντων.
24 δευτερόλεπτα να πούμε στο τρίτο δεκάλεπτο. 10 στην διάθεση των Άντρου. Πάει μέχρι μέσα ο Πούρος, όλη τη φάση. Πήρε και το φάουλ. 70-69. Στον πόντο πλέον το μάτς και είχε ευκαιρία εδώ ο Πούρος αν ευστοχή στην συμπληρωματική βολή να φέρει ξανά τα πράγματα στα ίσα. Δεν θα το κάνει, ανάπηκε σε εκεί η μπάλα και κατέληξε εκτός, 17 δευτερόλεπτα όλα για τους Colombians. Τσούκης. Παρασκευάς Τσούκης, Πασχαλάκης από την κορυφή, θα το πάρει, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Μια ευκαιρία για τους Colombians, το 1 δευτερόλεπτο εκεί της αστοχή. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου με τους Colombians να κρατούν το προβάδισμα και να προηγούνται 70-69. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα με υψηλό σκορ το οποίο δείχνει 70-69. Το προβάδισμα είναι στην πλευρά των Colombians και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά του μάτς, τα οποία ξεκινάνε με το τρίποντο του Κάρμα. 70-72 μπροστά η Άγκδρου. Πασχαλάκης από κοντά, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Πήρε ωστόσο το φάουλ από τον Κάρμα. Πρώτο ομαδικό για τους Άγκδρου και βολές για τον Πασχαλάκη. Εδώ μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε να δούμε λίγο τον όμιλο στον οποίο βρίσκονται οι δύο ομάδες, τις οποίες συμμετέχουν επίσης οι Philadelphia Sphinxers, οι αιώνιοι έφηβοι, οι Sacken Lakers, οι Serk, οι Gypsy Blinders και οι Black Mamba. Ένας αρκετά αμφίροπος όμιλος. Πραγματικά δεν χωράνε οι προβλέψεις ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Το σκορ στο 72-72 επίτα από τις δύο εύστοχες βόλες του Πασχαλάκη. Πούρος. Πάνω του ο Καλατζάκης. Πούρος συνεχίζει να κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα. Θα αναλάβει και την εκτέλεση για 3. Το rebound στον Κιούκη. Ο οποίος κατεβάζει. Πάει και μόνος του, αλλά θα δω κοπή από τον Πούρο. Νέα ευκαιρία για τους Colombians. Ούτε τώρα θα έρθει στο καλάθι. Πασχαλάκης ανάμεσα εκεί στο Μπούγιο. Δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ούτε αυτός. Βγήκε η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Πούρος. Μπάλα εκτός. Η κατοχή παραμένει στους Άγκλιντρου. Ψηλή πάσα για τον Μπονάτσο. Θα γίνει το κλέψιμο. Κιούκης. Βιδάει σε λάθος χρόνο ο Πούρος, θα κάνει το φάουλ. Πήρε και μεγάλη έτσι η μπάλα στην προσπάθεια του Παρασκευάκιου και λίγο έλειψε να καταλήξει το καλάθι. Δύο βολές τώρα για τον παίχτη των Colombians, ο οποίος έχει ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Παραμένει το 72-72. Θα βάλει τη δεύτερη. 73-72 για τους Colombians, οι οποίοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα. Πούρος τον δυσκολεύει και ο Κιούκης κρατάει. Αφήνει στον Κάρμα. Καντυράκης. Ξανά Κάρμα, θα εκτελέσει, δεν θα βρει στόχο, το rebound στα χέρια του Καλατζάκη. Τσούκης. Και χύνεται στην επίθεση, δεν θα βρει το καλάθι. Μπονάτσος. Συνεργάζεται με τον Ελευθεριάδη. Και η μπάλα στα χέρια του Πούρου. Κάρμας έχει βάλει πλάτη τον Καλατζάκη. Καντυράκης. Μπονάτσος, πάει πάνω του αμέσως ο Πασχαλάκης. Ο Νάτος θέλει να γυρίσει, θα πάρει το φάουλ από τον ψηλό των Colombians.
πρώτο ομαδικό για τους Κολομβιάνους στην τέταρτη περίοδο. Αν άκουσα καλά, πρέπει να ήταν το τέταρτο προσωπικό του Πασχαλάκη. Ενώ ο Βελέζας επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Καλατζακή. Άστοχος στην πρώτη ο Μπονάτσος. Πετάει την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα. Τώρα έχει ευκαιρία να φέρει ξανά το μάτς στα ίσα. Θα το κάνει με την δεύτερη εύστοχη προσπάθεια, 73-73. Δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κούρος. Κάρμας. Κρατάει. Καντυράκης από τη γωνία. Εκτελεί για 3, 73-76. Το πανηγυρίζει κιόλας δεόντως ο παίχτης του Άγγλντρου. Βάζει στο συν 3 την ομάδα του. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό του παιχνιδιού, ρε του Νιώτης. Κιούκης. Από τα δεξιά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Το ριμπάουν στα χέρια του Μπονάτσου. Ψάχνει εκείνο σε επιλογές. Καμδυράκης. Κάρμας. Ελευθεριάδης. Θέλει να παίξει με τον Κάρμα, φτάνει σε εκείνον η μπάλα. Έχει μπροστά του τον Βελέτζα, γυρίζει και φτώχει, 73-78. Απόσταση 5 πόντων τώρα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν πάρει το προβάδισμα στα χέρια τους. Δείχνουν να έχουν το momentum σε αυτή την φάση του παιχνιδιού. Ρε του Νιώτης, θέλει να βάλει τέλος στη σερί, δεν θα τα καταφέρει. Καντυράκης. Κούρος. Στο έδαφος ο Κιούκης συνεχίζει να καταδιώκει τον Πούρο, ο οποίος έχει 14 λεπτά στη διάθεσή του. Ψάχνει επιλογή στα μάτια την τρίπλα. Κάρμας στα 4 δευτερόλεπτα. Καντυράκης θα το βάλει κι αυτό, όχι. Το rebound στα χέρια του Παρασκευά, ο οποίος αφήνει στον αδερφό του. Λετουνιώτης το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε τελικά. Παρασκευάς Κιούκης είναι μόνος του, δεν θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα. 3 με 2 τώρα. Ελευθεριάδης εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Παραμένει η διαφορά στους 5 πόντους, θέλει να μειώσει ο Ρετουνιώτης, δεν θα τα καταφέρει με αυτό το δύσκολο lay-up. Κιούκης. Κακίδης. Του δίνει χώρο ο Μπονάτσος, εκτελεί αστοχή στο τρίποντο. Καντυράκης στον Κάρμα, μπροστά του μόνο ο Κιούκης. Θα τον πάει στον Ασμέναν και θα τον νικήσει κιόλας, 73-80. Ο Κάρμας δίνει πολύτιμες λύσεις στην επίθεση για τους Άγγλντρου. Στέλνει την ομάδα του στο συνεφτά και αναγκάζει τους μπλε σε time out. 4:58 δείχνει το χρονόμετρο. Η ψυχολογία είναι στην πλευρά των Άγγλντρου, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτάσουν το σκορ στο 73-80. Έχουν χτίσει και μια μικρή διαφορά 7 πόντων, την οποία θέλει να σπάσει τώρα ο Κιούκης. Θα τα καταφέρει. Κακίδης, μια ευκαιρία για τους Κολόμπιανς. Κακίδης. Αφήνει έξω. Βελέτζα, 6 δευτερόλεπτα φάουλ από τον Διονυσόπουλο. Τρίτο ομαδικό για τους Άγγλντρου. Ένα υπερθυμίζω έχουν οι Κολόμπιανς μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο. Κιούκης. Φτιάχνει χώρο για τον εαυτό του και εκτέλει για 2, 75-80. Τους 5 πλέον η διαφορά. Κούρος. Πάει και ο Ρετουνιώτης εκεί για βοήθεια. Κούρος κρατάει. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Ελευθεριάδης παίζει με τον Μπονάτσο, ο οποίος καταφέρει να περάσει και ανάμεσα από τους δύο που βγήκαν επιθετικά στην άμυνα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 75-82.
Στο σύν 7 ξανά η Young Drew. Με το δεξιό Κιούκης δεν μπορεί να βρει στόχο. Ο Νάτσος καθαρίζει την φάση και αφήνει στον Πούρο για να οργανώσει εκείνος ακόμα μια επίθεση της ομάδας του. Πούρος πάει προς τα μέσα, αποφεύγει τον Ταχίδη και τελειώνει καλά τη φάση, 75-84. Το σύν 9 πλέον η Young Drew, οι οποίοι ανέβασαν ρυθμού στην κατάλληλη στιγμή του μάτς, ενώ ο Ταχίδης τώρα βάζει τέλος στο σέρι, 77-84. Διονυσόπουλος, Σκανδυράκης, Ελευθεριάδης από τα αριστερά, είναι άστοχος, το rebound στα χέρια του Τσούκη, ανεβάζει ταχύτητα εκείνο στον ευνηδιασμό οι Κολόμπιανς, Παρασκευάς, καλάθι και φάουλ. Πανηγύρια τώρα στην πλευρά των Κολόμπιανς, οι οποίοι προσπαθούν να αναπτύξουν την καλή ψυχολογία, 79-84, διαχείρος Παρασκευά Τσούκη, ο οποίος έχει και ευκαιρία για μια συμπληρωματική βολή. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί time out. Ναι, έχει δοθεί. Έτσι η βολή θα εκτελεστεί μετά την διακοπή. Ο Παρασκευάς Κιούκης είναι τώρα στην γραμμή για να εκτελέσει την μια συμπληρωματική βολή επί από το καλάθι που πέτυχε νωρίτερα. Παραμένει το 79-84 από την μετά την άστοχη βολή του Κιούκη. 2.45 ακόμα σε αυτόν τον πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Σκανδυράκης για 3 αστοχή, η μπάλα καταλήγει εκτός και η κατοχή περνάει στα χέρια των μπλε. Υψηλό σκορ εδώ στον Σπάρτακο, 84 πόντι από την 1.79 από την άλλη και έχουμε ακόμα 2.38 στο ρολόι. Θα φτάσουμε σε υψηλά επίπεδα. Στο σκορ ο Ρετινιώτης πάει στο φλότερ, αστοχή. Ταχίδης δεν μπορούσε να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ρετινιώτης συνεχίζει την πίεση. Κανδυράκης. Την παρά στον Ελευθεριάδη, έπειτα από τη μακρινή πάσα. Κάρμας. Ρετινιώτης πάνω του. Κάρμας θέλει να γυρίσει, χάνει προς τη στιγμή. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Αντιντρού. Ελευθεριάδη στο 1 δευτερόλεπτο εκτελεί, δεν του κάνει το χάρι την μπάλα. Τσούκης. Ανεβαίνει τώρα η κερκίδα των Κολόμπιαν. Τσούκης θέλει να βρει το διάδρομο, αστοχή στο δεξί lay-up. Ελευθερία της κρατάει. Κούρος. Καλβυράκης τώρα. 1.40 ακόμα. Το σκορ στο 79-84. Κούρος. 9 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Κούρος είδε τον Κάρμα, Κανδυράκης 4 δευτερόλεπτα, Κάρμας θα το πάρει στα 2 δευτερόλεπτα, δεν θα το βάλει. Πάει ο ίδιος το επιθετικό rebound, την παρά καταλήγει εκτός και η κατοχή είναι για τους Young Drew. Όπως λέει ο ρέφερι, βρήκε στο γόνατο παίχτη των Colombians. Ανανεώνεται τώρα ο χρόνος για τους φιλοξενούμενους, 14 στο χρονόμετρο. Ελευθερία της είναι επαναφορά. Κανδυράκης. Ο Νάτσος παίζει με τον Κάρμα, ο οποίος έχει τον Κιούκη πάνω του. 5 δευτερόλεπτα, Κανδυράκης περνάει από τον Ρετουνιώτη, από τα δεξιά θα βρει στόχο. 79-86. Πολύ σημαντικό καλάθι για τους φιλοξενούμενους, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κιούκης δεν μπορεί από τα δεξιά. Ρετουνιώτη στο μακρύ rebound. Κιούκης θα το πάρει και θα το βάλει. 82-86. Αρνούνται να πεθάνουν οι Κολόμπιαν, ενώ θα γίνει και το φόλο από τον Ταχίδη. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Κολόμπιαν. Τα 3 δευτερόλεπτα, Κάρμας πιέζεται, κρατάει.
Έχει πάνω του τον Κιούκη. Ο Νάτσος είπε συνεχίζεται, υπάρχει στερήγμα από τον Κιούκη. Μονάτσος, 27 δευτερόλεπτα στο μάτς. Μονάτσος κλείνεται από 3, ψάχνει να βρει την πάσα, βρίσκει τον Κάρμα και εκείνος ανενόχλητος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Θα κάνει το 82-88. Τον άφησε εκεί ξεχασμένο η αντίπαλη άμυνα και το πλήρωσαν οι Κολόμπιανς. Η μπάλα είναι εκτός, η κατοχή είναι για τους Ανδρού. 13,3 στο ρολόι και νομίζω πως κάπου εδώ τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Η Ανδρού είναι αγκαλιά με την νίκη, ενώ θα γίνει και το φάουλ από την πλευρά των Κολόμπιανς. Είναι το τέταρτο ομαδικό, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Κάρμας, νέο φάουλ αυτή την φορά από τον Κιούκη και τώρα ο Κάρμας θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών με το ρολόι να γράφει 10,7. Στο συν 6 οι φιλοξενούμενοι. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τους Κολόμπιανς και αν ευστοχίσει ο Κάρμας θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα. Από την άλλη θα ευκολύνουν περισσότερο για τους Άγγλους. Θα μπει η πρώτη, 82-89. Μέσα και η δεύτερη για το 82-90, 10 δευτερόλεπτα. Παρασκευάς θα πάρει το τρίποντο, νομίζω είναι το τελευταίο σου της αναμέτρησης. 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι και κάπου εδώ θα φτάσουμε στο φινάλε του παιχνιδιού με τους Άγγλους να ξεκινάνε με το δεξί της υποχρεώσης του στην Summer Master League. Θα πανηγυρίσουν την νίκη κόντρα στους Colombians, οι οποίοι θα γνωρίσουν την ήττα και θα ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις καλοκαιρινές υποχρεώσεις. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, Colombians Άγγλους 82-90.